συνέλευση. Λίγο πίσω και μας γράψω σήμα. Γίνει η συνέλευση. Το ερώτημα είναι ποια είναι η θέση των σωματείων σε ό,τι αφορά την άποψη των ομάδων. Η συνέλευση έγινε μετά από έτοιμα των 8 σωματείων που βάζονταν στα Λιβούη. Το γεγονός που διαβάζω πέρα στην αίρεση την εκτακτική έργη συνέλευση. Νιώθω πάρα πολύ καλά, γιατί τα σωματεία έκαναν από την κινήσεις στην ολότητα της, η οποία είναι ότι σήμερα δεν είναι η ώρα να μιλούμε για αύξηση ή μείωση των ομάδων. Πήραμε ήδη μια απόφαση για τις 12 ομάδες, ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το δοκιμάσαμε. Το δοκιμάσαμε στο παρελθόν, αν θυμάστε, αλλά υπήρχαν τα play-offs που ήταν μονοί αγώνες. Και η εισήγηση που είναι ότι θα είναι πιο σοβαρό, πιο σωστό, να δούμε το πρωτάθλημα το 12, να το κάνουμε του χρόνου το καλοκαίρι ή να το ενισχύσουμε ή να πάρουμε οποιασδήποτε άλλες αποφάσεις. Αλλά για φέτος, με κάτι που δεν είδες, δεν μπορείς να το κρίνεις, δεν μπορείς να αλλάξεις τις αποφάσεις σου. Νιώθω πολύ ικανοποιημένος από τη στάση την ελευθερία των σωματείων μας. Ήδη δημιουργήσαμε μια επιτροπή η οποία θα ασχολείται με τα θέματα του πρωταθλήματος μας και το πιο βασικό κομμάτι που βγαίνει από αυτή τη σημερινή συνέλευση είναι ότι πρέπει να είναι η δεύτερη κατηγορία. Πρέπει η δεύτερη κατηγορία να έρθει πιο κοντά στην πρώτη κατηγορία τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά. Είναι κάτι που σαν Ομοσπονδία μαζί με το Τεχνικό Τμήμα και τα Σωματεία μας το εξεργαζόμαστε, τόσο ώστε να μην είναι ο τείχος υποβολισμού μια ομάδα στο τέλος του κόσμου. Θέλω να ευχαριστήσω τα σωματεία της Γενικής Έλευσης για την υπεύθυνη στάση που έδειξα σήμερα. Θα δούμε το πρωτάθλημα το 12, θα το παρακολουθήσουμε. Αν χρειαστεί, θα το ενισχύσουμε. Εάν είναι το κατάλληλο, θα το κρατήσουμε. Εάν υπάρχουν προβλήματα, γι' αυτό υπάρχουν οι γενικές συνέλευσεις μέσα εντός των κλειστών πορτών. Θα λέει ο καθένας την άποψη του και θα προχωρούμε. Σήμερα νομίζω ότι πήραμε μια σοφή απόφαση. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ευχηθώ στις ομάδες μας που ζουν στην Ευρώπη, γιατί είναι επίτευγμα για τη μικρή μας Κύπρο να έχει τις ομάδες να παίζουν στα play-offs. Και ελπίζω να έχουμε τη χαρά να δούμε και τις τρεις ομάδες στους ομίλους. Και επίσης να ευχηθώ στις υπόλοιπες ομάδες, το Σαββατοκύριακο ξεκινά το πρωτάθλημα μας, να έχουμε μια καλή αγωνιστική περίοδο. Με τα προβλήματα θα υπάρχουν. Εμείς σαν Ομοσπονδία θα είμαστε εκεί, προσπαθούμε να τα λύνουμε. Με τα καλύτερα αποτελέσματα για το ποδόσφαιρό μας. Όχι σωματικά, για το ποδόσφαιρό μας. Εκλείσαμε τη χρονιά πέρσι πάρα πολύ καλά, γενικά. Και νομίζω ότι φέτος έχουμε την υποχρέωση εμείς που ειδικούμε το ποδόσφαιρο να το ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση. Κατατέθηκε άποψη στη Γενική Συνέλευση ώστε να γίνει μια εισήγηση να αναβληθεί κατά φυλάφη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτό μου συζητήθηκε και θα έχουμε συναντήσει μαζί μας με τα βιβλία. Είναι ίσως λόγω των προηγούμενων διακοπών δεν υπήρξε η προσέγγιση που πρέπει να υπάρχει. Σίγουρα το κράτος αποφάσισε. Ο ΚΟΑ έχει υπό την αιγίδα του διεκτήριου στην κάρτα φυλάθλων. Θα έχουμε μια συνάντηση. Θα προσπαθήσω άμεσα να ακούσω ένα πρόβλημα του ΚΟΑ να δούμε και εμείς σαν κόπη τα σωματεία μας πώς εμείς σαν κόπη θα βοηθήσουμε για να μπορέσει ο κόσμος να έρθει στα γήπεδα και να μην αποτρέψει εγώ ότι δεν θα μπορεί να εκδίδει την κάρτα φυλάθλων. Και από ό,τι ξέρω εδώ στην Κύπρο, είμαστε σε όλα τα τελευταία στιγμή. Εντάξει, αποφάσισε, ανακοίνωσε αναβολές πρώτης και δεύτερης αγωνιστικής. Σε περίπτωση που οι ομάδες μας βρεθούν στους ομίλους, το πρωτάθλημα γίνεται λίγο κάπως περίεργο. Μακάρι να βρεθούν και οι τρεις και θα βρούμε τις λύσεις. Εκείνο που είπα και στη Γενική Συνέλευση και όσο και στη Διεύθυνση της Ομοσπονδίας της Ουκρανίας Θεμάτων, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους μας να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Δεν θα είμαστε τροχοπέδιοι λόγω των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στην Κύπρο. Αλλά από την άλλη, δεν θέλουμε να έχουμε φαινόμενα παιχνίδια της
δεύτερη αγωνιστική να παίζουν και μετά την τέταρτη αγωνιστική. Αν χρειαστεί να βάλουμε αγωνιστική, θα δούμε οι Κύπρο Πελεγκάτη για να υπάρχει μια συνέπεια και συνέπεια στο πρόθυμα. Κύριε Κουμά, θεωρείτε πως θα αντιμετωπιστείτε πρόβλημα με την προσέλευση του κόσμου λόγω της κάρτας φιλαθλίου του ερχόμενου Σαββατοκύριακο, λόγω του ότι ξεκινά και το πρόθυμα? Θεωρώ ότι υπάρχει μια στασιμότητα. Έχει να κάνει με τις διακοπές, έχει να κάνει με πάρα πολλούς λόγους. Έχει να κάνει και με κακή υποψία. Είναι ένα νέο μέτρο το οποίο αποφάσισε το κράτος να επιβάλλει. Είναι ένα μέτρο το οποίο ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Ο πρόεδρος της FIFA για να μπει να δει ποδοσφαιρικό αγώνα στη Ρωσία έπρεπε να γίνει ταυτότητα το ID Fan. Όπως και όλοι όσοι πήγαν στο αγώνα βάθμα, από τον πρόεδρο της FIFA μέχρι τον τελευταίο, είχαν πάντως το ID Fan. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, να μπορέσει να πάει στα γήπεδα να δει την ομάδα του. Οποιαδήποτε άλλα προβλήματα θα τα μιλήσουμε με τα σωματεία μας και σε συνεργασία με τον κόσμο θα τα λύσουμε. Το γεγονός ότι αρκετά οργανωμένα σύνολα έχουν φράσει ανοιχτά την απόσυρση του ουσιαστικά από τα γήπεδα λόγω της κάρτας φιλάθλου, προβληματίζει καθόλου την κοπή ή όχι? Σίγουρα μας προβληματίζει, γιατί είναι και αυτή η μέρος του, είναι μέρος του ποδοσφαίρου μας. Δηλαδή οι οργανωμένοι αυτοί που δίνουν παλμό και δεν δημιουργούν προβλήματα στα σωματεία και δεν δημιουργούν τα σωματεία είναι καλοδιοχούμενοι και κανένα δεν θα ήθελε να πηγαίνει στο γήπεδο και να υπάρχει η απόλυτη τάξη. Χρειάζεται και λίγη φασαρία, αλλά η φασαρία να είναι σε υποχρεωτικό επίπεδο, να μην έχουμε φαινόμενα βίας, είναι κάτι που θα δούμε στον χρόνο. Σε βάθος χρόνου, τώρα ξεκίνησε μια διαδικασία, εγώ ξεκίνησε μια διαδικασία, οφείλουμε να την στηρίξουμε. Υπάρχουν προβλήματα, τα σωματεία, οι Ευρωπαίοι και κάποια σωματεία έφεραν στη γνώση μας κάποια προβλήματα. Θα έχουμε συνάντηση με τον πρώτο νομικό και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να πάει στα γήπεδα. Να πάει στα γήπεδα σωστά και να φύγει σωστά από το γήπεδο. Η συνάντηση θα γίνει αμέσα, επειδή έρχονται ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτή είναι η προσπάθεια. Ευχαριστώ.